Το κράτος τους επιβάλλει σε εμάς. Αυτό ήταν. Έρχονται οι μετανάστες στην πόλη μας. Η πόλη Μπεζιέ στα νότια της Γαλλίας έχει γεμίσει με αυτές τις αφίσες που προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις. Η πρωτοβουλία ανήκει στο δήμαρχο Ρομπέρ Μενάρ μετά την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να μεταφερθούν στην πόλη 40 μετανάστες από τη ζούγκλα του Καλέ. Όταν σε συγκεκριμένα δημόσια σχολεία της πόλης μου έχουμε τα 2/3 των παιδιών να προέρχονται από τη μετανάστευση, συγγνώμη, αλλά η ανοχή μας εξαντλήθηκε, δηλώνει ο δήμαρχος που έχει εκλεγεί με τη στήριξη του ακροδεξιού εθνικού μετόπου. Ο δήμαρχος προαναγγέλει τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πολίτες εκφράζουν την οργή τους για τη στάση του. Καταστρέφει την εικόνα της πόλης. Κάνει κακό στην Μπεζιέ και στην εικόνα όλων των κατοίκων της. Διότι δεν είμαστε όλοι υπέρ αυτής της πολιτικής. Στιγματίζουμε τους μετανάστες, κάτι που είναι εντελώς αντιφατικό. Διότι η Μπεζιέ έχει τη δίδυμη πόλη της στη Συρία και πρόκειται για μια χριστιανική πόλη. Είναι εντυπωσιακό, λέει ένας κάτοικος. Οι πολίτες της Μπεζιέ δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Ξεκίνησαν τη συλλογή υπογραφών μέσω διαδικτύου. Σχεδόν 29.500 έχουν υπογράψει κείμενο προς την Περιφερειακή Διοίκηση για την απόσυρση των πόστερ με το ρατσιστικό μήνυμα.